Το έλα να δεις γύρω από Μαντρί στη Σταλίδα έγινε τη νύχτα της Τρίτης, με την υπόθεση να καταλήγει στα δικαστήρια όπου θα κριθούν οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων που πιάστηκαν στα πράσα λίγο πριν φορτώσουν τα πρόβατα σε φορτηγάκι. Πρόκειται για μια ιδιαίτερως αμφιλεγόμενη περίπτωση απόπειρας ζωοκλοπής και ούτε με αυτά τα οποία καταθέτει ο φερόμενος ως παθόν, κατά την άποψή μου, προκύπτει απόπειρα. Ο κτηνοτρόφος που έχει πέσει επανειλημμένα θύμα ζωοκλοπής και έκτοτε έχει μετατρέψει σε φρούριο το Μαντρί, έπεσε κυριολεκτικά πάνω του την ώρα που ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να δένουν τα πρόβατα. Είχαν προσεγγίσει μάλιστα το φρακτό από πλαϊνή είσοδο σε σημείο που δεν υπήρχε κάλυψη από τις κάμερες που καταγράφουν τις κινήσεις των προβάτων αλλά και κάθε επίδοξου κλέφτη. Ζητήσαμε να εξασφαλιστούν αντίγραφα, σχετικό δηλαδή το υλικό από τις κάμερες αυτές. Είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν θα προκύψει κανένα, όχι μόνο δεν θα προκύψει κανένα στοιχείο σε βάρος, δεν θα επιβεβαιωθεί δηλαδή η καταγγελία η οποία είναι προϊόν φαντασίας, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Ο ένας από τους κατηγορουμένους ήταν μέσα στο φορτηγάκι, ενώ ο άλλος έτοιμος να ξεκινήσει την επιχείρηση όταν βρέθηκαν τέτα-τέτ με τον κτηνοτρόφο, ο οποίος, όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, αναγνώρισε χωρίς καμία αμφιβολία τους επίδοξους κλέφτες και κοντοχωριανούς του. Η αντίδραση του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου ήταν ακαριαία, καθώς παρότι διέφυγαν, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν και κατέληξαν με χειροπέδες. Να ανοίξουν οι κάμερες στην περιοχή για να φανεί ότι βρέθηκαν τυχαία αξιμέρωτα στη Μάντρα στη Σταλίδα, ζητούν οι δύο κατηγορούμενοι. Ενώ ο συνήγορος του κτηνοτρόφου από το Βραχάσι μιλά για παρανόηση από πλευράς του καταγγέλλοντα, καθώς ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι περνούσε τυχαία από το σημείο. Ισχυρίζεται ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του και καθώς κατέβαινε το δρόμο, τον σταμάτησε με ένα φακό και τον ρωτούσε τι γυρεύεις εδώ πέρα. Και κατά αυτόν τον τρόπο πήρε τον αριθμό του αυτοκινήτου. Για να λυθεί καταγγελία εξαιτίας κτηματικών διαφορών, κάνει λόγο ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορουμένου. Και οι δύο μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την καταβολή εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ, ενώ η συνέχεια θα γραφτεί στις δικαστικές αίθουσες. Είναι γνωστόν εκεί ότι απασχολεί και δεσπόζει την περιοχή και όχι μόνο, θα έλεγα ότι δεν επεκτείνομαι σε λεπτομέρειες. Επιφυλάσσομαι όμως, δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι, ότι θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα μετά βεβαίως μετά από την απάντηση στο αίτημά μας. Τι συνέδεσε στο μυαλό του και κατέληξε ότι, ότι εμπλέκονται, είπε περισσότερα από αυτά τα οποία είδε, συνέδεσε ασύνδετα πράγματα μεταξύ τους, πάντως όλα αυτά δεν είναι στοιχεία για να προκύπτει μια απόπειρα ζωοκλοπής.